Παντελής Ζωγιάννης, είναι μαζί μας. Παντελή, 15η, 16η επαγγελματική προετοιμασία. Ακριβώς, όπως τα λες, Γρηγόρη. Από τις Ακαδημίες της Ξάνθης, πλέον στον ΑΟ Τρίκαλα, εδώ και κάποια χρόνια. Έχεις εγκατασταθεί μόνιμα. Πες μας λίγο για το καλοκαίρι που πέρασε όσον αφορά την πρόταση που είχες από τα Τρίκαλα. Μάθαμε ότι είχες και κάποιες άλλες προτάσεις. Γιατί επέλεξες τον ΑΟ Τρίκαλα? Ξεκίνησε μία χρονιά, επέλεξα την ομάδα των Τρικάλων γιατί η οικογένειά μου ζει μόνιμα στα Τρίκαλα και θέλω να έχω μία ηρεμία και να κυλήσουν τα πράγματα όλα ομαλά. Προφανώς και πέρυσι ήταν μία δύσκολη χρονιά. Είσαι από τους ποδοσφαιριστές που δεν κρύβονται, που έχουν την άποψή τους. Ωστόσο, η ομάδα κατάφερε μέσα από αντικσότητες να καταφέρει τον στόχο της παραμονής. Θα πρέπει η περσινή σεζόν, μετά όποια λάθη ενδεχομένως γίνανε, να είναι διδακτική για την ομάδα? Όπως έχω ξαναπεί, πρέπει να είναι διδακτική για την ομάδα, γιατί πέρυσι ήταν ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Εμείς ήμασταν μια ομάδα που είχε πάρα πολλά νέα παιδιά, που ήταν δύσκολο να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Από εκεί και πέρα βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα η ομάδα να σωθεί, γιατί αυτός ήταν και ο στόχος από την αρχή, με τόσα νέα παιδιά που έπαιξαν και προσπάθησαν όλη τη χρονιά σε ένα πρωτάθλημα, όπως είπα και πριν, πάρα πολύ δύσκολο, που έπρεπε να βγάλουν και το κάτι παραπάνω για να καταφέρουν πρώτα απ' όλα να σωθεί αυτή η ομάδα. Πρέπει να είναι διδακτική αυτή η χρονιά, να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Το έχω ξαναπεί και ανοιχτά, ότι το περσινό πρέπει να μας γίνει ένα μάθημα για να μην μπορούμε και να μπούμε σε περιπέτειες τη φετινή χρονιά. Ωραία, πάμε νέα σεζόν. Με το καλημέρα, μια νότα αισιοδοξία όσον αφορά το ρόστερ. Βλέπουμε ότι ήρθαν κάποιοι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Δεν είστε μόνοι σας, ο Ριζογιάννης με τον Ιάρο για παράδειγμα, ήρθε ο Δραβέλης, ήρθε ο Κουσκουνάς, αποκτήθηκε ο Μπαράτα. Είναι από πέρυσι κάποια παιδιά τα οποία με περισσότερες εμπειρίες, ο Ευθυμίου, ο Πέλκας, ο Λευθεριάδης. Αυτόματα το ρόστερ γίνεται πιο δυνατό. Τι μπορούμε να περιμένουμε τον ΑΟ Τρίκαλα? Κοιτάξτε να δείτε. Πιστεύω ότι, να ξεκινήσω, ότι μας έφυγε ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Αυτό που πρέπει να το πούμε και να το ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Μιλάω για τον Αστήριο του Γιακουμή. Από εκεί και πέρα ήρθαν κάποιοι ποδοσφαιριστές πιο έμπειροι. Τους ξέρει ο κόσμος των Τρικάλων. Έχουμε ένα θετικό στοιχείο με αυτό, ότι αυτά τα παιδιά γνωριζόμαστε μαζί και θα παίξει σημαντικό ρόλο για την ομοιογένεια της ομάδας. Όπως αναφέρομαι για τον Σαδραβέλη, για τον Κουσκουνά, πιστεύω ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν βέβαια πάλι φέτος νέα παιδιά που θα έρθουν στην ομάδα να βοηθήσουν και όσο μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη ομάδα που λέγεται ΑΟ Τρίκαλα. Όσον αφορά την προετοιμασία, είχατε ένα πρόπτο με την απομάκρυνση του κ. Μαγκρόν. Σας επηρεάζει αυτό σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές? Όλα έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Πιστεύω ότι δεν έχει επηρεάσει κανένα παιδί. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας και προσπαθούμε να δουλεύουμε καθημερινά στις προπονήσεις, να βελτιωνόμαστε και να είμαστε καλύτεροι στο μέλλον. Και τι να περιμένουμε τη νέα χρονιά, τόσο από σένα, όσο και από την υπόλοιπη ομάδα? Προσωπικά θέλω να είμαστε όλοι υγιείς και προσωπικά για μένα να είμαι υγιής. Να δουλεύουμε πάρα πολύ στο γήπεδο και να όλα τα άλλα πιστεύω θα έρθουν. Στην ομάδα υπάρχει μια οικονομική υγεία. Πάω τρίτη χρονιά με τον κύριο Βαζόγλου. Τώρα, όπως βλέπετε, είναι και ο κύριος Λάλλας που έχει μπει σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω να έχουν και αυτοί, όπως εμείς, μια ομοιογένεια σαν ομάδα, να υπάρχουν και αυτοί οι δύο που βάζουν τα χρήματά τους και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο, για να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο
για να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια, αυτά τα νέα παιδιά και εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να φτάσουμε πάλι το ΝΑΟΤ να είναι ψηλά και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ.